Στο ίδιο κανάλι είναι και η Τατιάνα. Ναι. Και καλησπέρα. Είπαμε και συναντηθήκαμε και μιλήσαμε. Γιατί εγώ έχει σκοτώσει κανεί τη μάνα τη Αλή και δεν το ξέρουμε. Δεν είναι η σχέση που είμαστε φίλε και δεν θα είναι η σχέση που θα ξαναδούλευα ποτέ μαζί τη. Δεν τη πηγαίνω και δεν μου πηγαίνει. Δεν είναι κακό αυτό όμω. Είσαι φανερά αδυνατισμένη. Μα πιο κάτω δεν πάει. Θα είμαι ανορεξική σε λίγο. Τρώω τα πάντα, αλλά τρώω πολύ λίγε ποσότητε. Τώρα είμαι και 58, 58 μισό. Εντάξει. Ξέρω ότι είχε κάνει μια εποχή μια δίαιτα που έπινε σιταρό. Παλιά, καλιά. Μικρή, πολύ μικρή. Υγρά. Σιρόπι σφένδα μου. 10 μέρε. Με ένα σιρόπι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και 40 μέρες έχω κάνει με στάρι. Ετρογολημένα, βρασμένο στάρι. Αντινάτησα και μετά ξανά περνά. Ναι, αλλά αυτά είναι αηδίες. Δεν κάνει να γίνονται αυτά. Έχεις σκεφτεί ποτέ, ας πούμε, να πειράξεις κάτι πάνω σου, να αλλάξεις κάτι πάνω σου? Όχι, να πειράξω και να αλλάξω με τίποτα και για τίποτα. Και δεν είμαι εναντίον του lifting, του facelift, αλλά και αυτό με μέτρο πια. Υπάρχουν τεχνικές και βέβαια θα το έκανα. Και όταν χρειαστεί να το κάνω, θα το κάνω και θα το πω κιόλας. Δεν ντρέπομαι καθόλου. Όταν έκανα το χειρουργείο μου. Πρωτοπόρα στο στομάχι το 94 από το Μίκρινα, είχα βγει και το είχα πει. Ξέρω ωστόσο ότι πέρασες και μια δύσκολη περίοδο πριν το καλοκαίρι. Έχασα τη μανούλα μου και θα σου πω ότι δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Ξέρεις, είναι άσχημο πράγμα να χάνεις τους γονείς σου. Μου το λέγανε και δεν το πίστευα. Έφυγε καλά όμως και με μένα δίπλα της. Ο Θεός της χάρισε την απόλυτη ευτυχία να είναι στην αγκαλιά του παιδιού της. Διάβασα ότι εκείνες τις μέρες τις δύσκολες ήταν δίπλος νομίζω και ο Ανδρέας. Βέβαια, ήρθε και στην κηδεία ο Ανδρέας αλίμονο. Όπως και εγώ θα είμαι δίπλα του οτιδήποτε καλό ή κακό του συμβεί.